μητέρα του. Το δέρανε οι καλόγριες. Πώς? Το δέρανε οι καλόγριες. Το πήγανε σε εκκλησιαστικό ίδρυμα στη Θήβα. Μεταξύ άλλων έτρωγε και ξύλο. Δεν είχε ψυχολόγους και τα λοιπά. Βεβαίως. Και τα άλλα παιδιά. Και για την επικοινωνία τη δύσκολη που είχε με τον πατέρα του. Γιατί έφαγε πόρτα δύο φορές όταν πήγε να το συναντήσει. Πεθαίνει η μαμά μου όταν ήσουν εσύ μικρός. Ήμουν 4 χρονών. Με κλείνω σε ένα εκκλησιαστικό ίδρυμα με καλόγριες. Στη Θήβα. Ενώ γεννήθηκα στην Αθήνα, χάνω την επαφή μου εγώ με την Αθήνα. Χάνεις όλη την επαφή σου με όλη την οικογένεια. Και με την οικογένεια. Πάνω στο... ναι, δεν γνωρίζω ότι έχω άλλους δύο φυσιολογικά αδέρφια. Την αδερφή μου, δηλαδή την Πόπη και τον Νίκο. Και στο ίδρυμα που ερχόταν στο εκκλησιαστικό ίδρυμα στο ορφανοτροφείο, μπήκα μωρό. Ήταν άλλα παιδιά μέσα. Και μέχρι να μεγαλώσω εγώ, τα άλλα παιδιά δραπετεύανε. Εγώ είχα μια πορεία, λέω, πού δραπετεύουνε, πού πάνε, λέω, ρε γαμώ, το λέει αυτή. Εσύ γιατί δεν δραπέτευε. Δεν ήξερα γιατί, δεν καταλαβαίνω γιατί. Έλεγα πού να φύγω, ωραία, να πάω πού. Σε έβλεπε να φεύγουν, δεν του βοήθησε, α πούμε, αλλά δεν. Ναι. Και τώρα που γράφω και το βιβλίο μου, όταν υπογράφω στον πρωινό καφέ, παίζω στην παράσταση και κάτι νιώθω από κάτω. Και του λέω του Κόκλα, κάτι νιώθω σήμερα. Ρε, του λέω δεν είμαι. Κάτι νιώθω καλό. Και έχει έρθει ένα παιδί από το ίδρυμα, ο οποίο τον έχω βοηθήσει να δραπετεύσει. Θυμάμαι πώς έφυγε, θυμάμαι ποια υλικά, θυμάμαι που ανοίγουν οι καλόγριες στις πόρτες. Μπαπ! Εγώ πλένω τα δόντια μου και πηγαίνει έτσι το χέρι μου, γιατί ετοιμάζομαι να φάμε ξύλο, γιατί τρώγαμε πάρα πολύ ξύλο. Ήμουν αριστερόχειρας. Έπεφτε ξύλο από τις καλόγριες. Πολύ. Αλλά λογικά να σου πω γιατί πώς θα σέψεις 14-15 αγόρια. Το παιδί να σου πω ότι κέρδισα και πολλά φεύγοντας από εκεί. Να είμαι αυτοσυντήρητος, να έχω τη δική μου αυτυπαρξία, να είμαι λίγο σκληρός, ορθολογιστής, σε σημείο κοινικότητας. Αλλά και γι' αυτό πρόκοψα στη ζωή μου. Δηλαδή, άλλα παιδιά πέσαν στα ναρκωτικά δυστυχώς, άλλα μπήκαν στον κορυδαλό. Εγώ προχώρησα. Και το χειρότερο για μένα είναι ότι με ξαναέδιωξε ο πατέρας μου από το σπίτι. Εκεί την πατάω. Και την πατάω, μετά πάω φαντάρος μόνος μου. Όπως και για φέτος είναι το 2013, λέω παιδιά ότι είναι η πιο ευτυχισμένη χρονιά της ζωής μου. Εκτός δημιουργικά από το θέατρο και το σινεμά, είναι ότι ήρθε ο πατέρας μου για πρώτη φορά στο θέατρο να με δει. Έλα ρε φίλε. 90 χρονών πια, μου ζήτησε συγγνώμη, η διερμηνέας, τώρα που τον τρέχω στα νοσοκομεία, μου λέει πριν πεθάνει θέλω να σου ζητήσει συγγνώμη. Και ανέβηκα στο θέατρο, όταν τον είδα από κάτω είχα πάρα πολύ τράκ να παίξω. Γιατί είδα έναν τύπο έτσι, πολύ σκληρό, πολύ περήφανο, μου άρεσε που είναι έτσι, με τον μπαστούνι έτσι, κατεβεβλημένος. Αλλά περήφανος. Ναι. Και γέλαγε κοφός. Αισθανόταν πως κινείται και πως πάλεται το θέατρο από τα γέλια και χτύπαγε τον μπαστούνι. Δεν μπορούσε να εκδηλώσει τη χαρά. Έλα. Αλλά ότι με τίμησε και μου ζήτησε συγγνώμη, για μένα το 2013 θα χαρακτήρει για πάντα στη ζωή. Έχει μια περίεργη ιστορία στη ζωή του. Εγώ δεν καταλάβω με τις καλόγριες. Δηλαδή δεν ήταν οι καλόγριες, αλλά ήταν, τους κάνανε και καλό. Δεν το κατάλαβα αυτό λίγο. Ναι, θεωρεί ότι ήταν. Ότι ήταν ένα τρόπο διαπαιδαγώγηση, α πούμε. Ναι, ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώ, επειδή είναι 14 ώρε. Το ξύλο. Το ξύλο. Καλό, δεν μπορούσαν να κάνουν κι άλλου τρόπου. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Λέει ότι αυτό μέσα από τι δυσκολίε που πέρασε, κατάφερε και πάτησε γερά στα πόδια. Δηλαδή κράτησε τα καλά του. Να είναι σκληρό, πρέπει να είναι μόνο του να παλέψει.